Για να δούμε, 4 στο δεύτερο λεπτό. Κόρνερ. Πάλι κόρνερ, πιέζει ο Παναθηναϊκός από αριστερά. Μπασινέα στο κόρνερ. Μπασινέα στο κόρνερ. Πάμε το κόρνερ, αργούμε. Αργούμε, εκτελούμε, περιγράφουμε. Τι θα κάνει η κεφαλιά, παιδί μου, γυρίζει μέσα στην κόβη. Κόβη έκαψε πάρα πολύ ωραία, βγαίνει από αριστερά. Ολυμπιακός από αριστερά. Με τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κόβει ο Μόρις. Μόρις με την μπάλα στα πόδια, την ελέγχει. Μπαίνει κοντά στην περιοχή, τον κόβει πάρα πολύ ωραία. Όμως μπαίνει πάλι την παραπάνω. Έχει πάλι Ολυμπιακός είναι αλλαγή που γίνει φοβερέ. Ο Ζαϊρή την παλιά, στο πουθενά η παλιά του Ζαϊρή. Τελείωσε το ημίχρονο. Τελείωσε το ημίχρονο, δεν έχουμε άλλο σχολείο. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός τέταρτο με το Σισέκι, κάποιον άλλο δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Πάμε τώρα, επίθεση με το Σισέ, επικίνδυνο το πράγμα, επικίνδυνο, μπαίνει ο Σισέ, κάποιος γίνεται το κόμμα, το Σισέ μπαίνει, έπρεπε, πολύ μεγάλη, τον έκαψε πάρα πολύ ωραία ο Μέλμπερκ, αυτός είναι ο Μέλμπερκ, πάρα πολύ καλά, πάνε πάνε, έκαψε, μπαίνει ο Σισέ, πολύ μεγάλη, ακόμη, πέναλτι, γκολ, είναι γκολ, ναι, και όμως είναι γκολ, γκολ ο Παναθηναϊκός, σε ένα κρίσιμο σημείο, στο 47ο λεπτό, ο Μπασινάς με μαλλιά ακόμα, Λουίς Γκαρσία τον αγκαλιάζει. Προσπαθώ λίγο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, Γκαλίνοβιτς. Γκαλίνοβιτς πανηγυρίζει. Νικοπολίδης είναι συντετριμένος, Ζαϊρή. Αντεπίθεση του Ολυμπιακού, τώρα ο Ολυμπιακός πολύ επικίνδυνα. Πάει από αριστερά η μπάλα. Πολύ καλά, έβαλε γκολ εκπληκτικό. Μιχαήλ τον Παναγιώ, όχι εσύ προδότη. Πάρα πολύ καλό. Μιχαήλ το έβαλες, Λέω, όχι εσύ την μπάλα. Πάλι ο Παναθηναϊκός επικίνδυνα. Δεν του φτάνει το 1-0. Όχι εσύ έβαλε με την μπάλα. Είναι σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Πολύ ωραία μπάσα! Πολύ ωραία μπάσα! Ποιος είναι αυτός στην πέμπτη, τον έκαψε πάρα πολύ. Κόρνερ η μπάλα. Κόρνερ γρήγορα το κόρνερ ο Μπασινάς πιέζει ο Παναθηναϊκός. Το 1-0 είναι, του έχει ανοίξει την όρεξη. Πολύ ωραίο το κόρνερ. Η κεφαλιά επικίνδυνα κόβει όμως εκεί πέρα. Τι έκανε αυτό που παίρνει την μπάλα τώρα ο Κοστούλας. Κοστούλας, μια πολύ ωραία παλιά στον Μιραλάς. Κόβει όμως εκεί άμα τον Παναθηναϊκό με τον Κότσιο. Κότσιος από στο κέντρο. Ψάχνει να βρει συμπαίχτη, τον έκοψε, όχι. Πάρα πολύ ωραία, πάλι ο Παναθηναϊκός. Μπασινάς. Κανείς δεν γίνεται το κόμμα. Ο Νικοπολίδης έπεσε στα πόδια του κυρίες και κύριοι. Εκπληκτική φάση. Πάρα πολύ ωραία. Επίθεση ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δείχνει να μην έχει συνέλθει από το σοκ του γκολ. Παίρνει την μπάλα ο Ζιλμπέρτο. Ζιλμπέρτο επικίνδυνο. Η παγάσα δεν είναι εκεί. Δεν παίρνει την μπάλα ο Προσαρμπικίνη. Ευτυχώς ο Νικοπολίδης για τον Ολυμπιακό, ευτυχώς. Πάλι αντεπίθεση του Ολυμπιακού, όχι ο Παναθηναϊκός, πάλι ο Μπασινάς. Ο Μπασινάς πάντα με την μπάλα, πάντα με κόβει ο Μέλμπερκ. Πολύ ωραία ο Μέλμπερκ. Κάνει την παλιά του στο κέντρο, δεν ξέρει τι να κάνει εκεί ο Ζαϊρή, χάνει την μπάλα. Ο Βίντρα είναι επικίνδυνος όταν ανεβαίνει ο Βίντρα. Παίρνει την μπάλα. Η μπαγάσα πολύ ωραία παλιά στο πουθενά, όμως κανείς δεν είναι εκεί πέρα. Η μπάλα κατευθείαν κυλάει βασανιστικά out. Πάμε με τον Γκαλίνοβιτς, ο Παναθηναϊκός 0-1. Με τον γκολ αυτό του Μπασινά, νομίζω αν θυμάμαι καλά. Βοηθήστε με στην αδελφή από εδώ. Πάμε, πολύ ωραία ενέργεια. Δεν βοηθάει ο Ολυμπιακός, Οι ενέργειες που κάνει είναι παιδικού σταθμού. Δηλαδή δεν είναι ένα Ζιλμπέρτο, πολύ ωραία πλάστα, δοκάρι! Δοκάρι, καταπληκτική σκηνή. Σκηνή στο θέατρο, αν έχει σημασία και εδώ είναι στο ποδόσφαιρο φάση. Δίνει την μπάλα. Την πιέζει ο Μπασινάς. Σαν το σαλόνι του σπιτιού του βαδίζει άνετα ο Μπασινάς, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός στο γήπεδο σήμερα, φάνω. Φάνω, δεν υπάρχει Ολυμπιακός, ρεζίλι μας έχεις κάνει. Δεν υπάρχει. Κάνει και κόκκινες, κάνει και κάρτες. Τι γίνεται κυρίες και κύριοι, απίστευτη σκηνή. Απορώ πως η κόκκινη κάρτα δεν έχει βγει από το τσεπάκι του διαιτητή ακόμα. Ο Μόρις το ελεύθερο λάκτισμα, Ριβάλντο. Μόρις παίζει ένα σχήμα με Ριβάλντο, με Σισέ μέσα με πολλούς παίχτες. Κοστούλας από παλιά μεγάλα ταλέντα. Η μπάλα καταλήγει και πάλι out. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Ο Θάνος επέλεξε να παίξει τον Ολυμπιακό, μας έκανε ρεζίλι. Γκαλίνοβιτς στο ελεύθερο κτύπημα. Ζαϊρή Ορτέγκα Ριέρα. Ζιλμπέρτο πάλι πάνω. 900 επικίνδυνα στο 69 και 47. Τρομερή παλιά, δεν είναι offside. Τρομερή και θα νιώθω. Όχι, είσαι ο Νικοπολίδης. Ο Νικοπολίδης ευτυχώς κυρίες μου και κύριοι, ήταν απίστευτη σκηνή αυτή. Μπασινάς πάλι, ο Μπασινάς, μεγάλο παιχνίδι του Μπασινά σήμερα. Μεγάλο παιχνίδι κάνει εκεί πέρα. Κόβει. Μόνο ο Ραούλ Μπράβο έκοψε. Παίζει και ο Ραούλ Μπράβο, δεν τον είχαμε δει. Και άλλη παιχνιδική, ο Μόρις πάλι, Ζαϊρή πάει να τον κλείσει. Δεν ξέρει να μαρκάρει ο Ζαϊρή, είναι φανερό αυτό. Τι κάνει ο πάγκος του Ολυμπιακού, δεν ξέρω. Ζιλμπέρτο πάλι από δεξιά ο Ζιλμπέρτο. Πολύ επικίνδυνα. Έχουν πλασαριστεί και ο Σαλμπικίδης και ο Σισε. Επικίνδυνα! Ο Μπασινάς δεν είναι δυνατόν! Πάλι ο Μπα
Πασινάς σαν κρυφό σε τρεφόρο ήρθε και κλέβε με μια καταπληκτική κεφαλιά 0-2. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός στο γήπεδο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Νικοπολίτης δεν το πιστεύει. Δεν είναι αυτός ο Ολυμπιακός που ξέρουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ο Ολυμπιακός που ξέρουμε. Δεύτερο γκολ το βλέπουμε σε αρχή φάση. Κάποια επέμβαση εδώ τι έγινε. Ο Ζαερίς ο κύριος. Συνεχίζουμε. Α, πήρε ο Μιχάλη τον Ολυμπιακό. Βάλτε Μιχάλη, έλα, τη είπε πολύ καλό. Αλλάξατε παίχτε ομάδες. Όχι, δεν θα σου πει κάτι. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Για να βάλεις γκολ εσύ με το ζόρι. Άντε ρε Ολυμπιακέ, έλα ρε Ολυμπιακέ, μιλάμε, αχ Χριστέ να πούμε. Τι πράγμα είναι αυτό. Μιχάλη ούτε μόνος δεν μπορεί να βάλει γκολ. Δώσε τον Μιχάλη τον Ολυμπιακό. Μιχάλη πάρε τον Ολυμπιακό εσύ. Ούτε μόνος του. Να μην το λέμε. Λοιπόν πάμε. Πού πάμε. Αφού είσαι άχρηστος βρε. Ορίστε, τι είναι αυτό. Μόνος την έβγαλε. Πάρε παιδί μου τον Ολυμπιακό να παίξει μπάλα. Τι θα κάνει, πώς θα βάλεις γκολ βρε άχρηστε βρε βρε. Βρε άχρηστε. Δεν σου ταραντε. Τον Παναθηναϊκό έχεις. Για να σου βάλει γκολ Ολυμπιακός, πώς σου βάλει άμα δεν παίζει ρε ο παίκτης. Αυτό γκολ. Βάλτε. Βρε άχρηστε. Άχρηστε. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν περιγράφω άλλο. Είναι άχρηστος. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν περιγράφω. Διακοπή πατάω. Τίποτα. Τι τίποτα συνεχίζουμε. Πάρε Μιχαήλ, Μιχαήλ, διαπέξε ρε. Πάρε, δώσ' του. Έλα, αγάπη μου. Παίζε, παίζε, μα την δείξ' του, μάς' του ποδόσφαιρο, Μιχαήλ. Πάμε. Έλα, Μάικ, δείξ' του, δείξ' του. Πάμε, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ανεβαίνει. Πάρα πολύ ωραία. Έλα, Μάικ. Όπτι, τι είναι, παιδιά, έχετε μπερδέψει. Ρε, παιδιά, ρε, παλικάρια. Ρε, τι έγινε, πολύ καλό. Μιχάλη, είσαι Ολυμπιακός. Τι είστε ρε παιδιά. Για να ποιος θα παίξει τώρα. Ποιος παίζει τώρα. Ο Γκαλίνο. Εσύ παίζεις τώρα. Όχι. Μιχάλη, είσαι Παναθηναϊκός τώρα. Άντε πάμε, 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 πάμε. Ρίστου, ρίστου, ρίστου. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός στο γήπεδο. Ξαναγυρνάμε στην περιγραφή του αγώνα. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός στο γήπεδο, κυρίες και κύριοι. Κάτι κάνει τώρα μόνος του. Ο Μιχάλης προσπαθεί να βοηθήσει. Ο Ζιλμπέρτο και το κατάλαβε, το κατάλαβε ο Μιχαήλ. Δικός μας είναι. Τώρα με, νομίζω ότι με αυτό κόλ και τελείωσε, όχι τελείωσε. Νίκησε ο Παναθηναϊκός 1-2, έβαλε 3 γκολ και νίκησε 2-1. Έβαλε 3 γκολ, νίκησε 2-1. Γεια σας κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.